Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Ιταλοί καλούνται σήμερα να επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση τη χώρα του. Σύμφωνα με τι τελευταίε δημοσκοπήσεις, φαβορή για την νίκη είναι η ακροδεξιά συμμαχία με επικεφαλή στην Τζόρτζια Μελώνη. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία τη χώρα που ενδέχεται να αναλάβει τα ενία τη εξουσία ένα ακροδεξιό κόμμα. Από το πρωί οι Ιταλοί προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν την επόμενη κυβέρνηση τους. Συνολικά, 51 εκατομμύρια Ιταλοί αναμένονται σε 61.566 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Το 51,74% των πολιτών με δικαίωμα ψήφου είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 48,26% άντρες. Ενώ πάνω από 4,5 εκατομμύρια είναι απόδυνοι Ιταλοί. Είναι το ίδιο σύστημα των πολίτικε, μα αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά νομικά. του των και και Δύο είναι οι επικρατέστερε συμμαχίε. Το ακροδεξιό μέτωπο με τα αδέρφια τη Ιταλία τη Τζόρτζια Μελώνη, τη Λέγκα του Βορρά του Ματέο Σαλβίνη και το Φότσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Και το προοδευτικό μέτωπο με κυρίαρχο το Δημοκρατικό Κόμμα του Εντρί Κολέτα. Θα έχει η Ιταλία την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού φαίνεται απογοητευμένο. Εντωμεταξύ, τα αδέρφια τη Ιταλία αλλά και η Λέγκα του Βορρά έσπασαν την καθιερωμένη προεκλογική σιωπή για να καταγγείλουν τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματο, Ενρή Κολέτα. Κόκκινε σημαίε με σφυροδρέπανα στην χθεσινή συγκέντρωση του κεντροαριστερού αριστερού Κολέτα με την άδεια του Δημοκρατικού Κόμματο, όπω παραδέχθηκαν οι συμμετέχοντε στη διαδήλωση, οι οποίοι κρατούσαν με ενθουσιασμό τι σημαίε. Οι Ιταλοί επιλέγουν την επόμενη του κυβέρνηση σε μια κομβική στιγμή, με τη χώρα να αντιμετωπίζει μια σειρά κρίσεων, με πιο σημαντική την ενεργειακή και τον πληθωρισμό. Στο μέτωπο τη Ουκρανία, νέε απειλέ για χρήση πυρηνικών όπλων, εκτόξευσε ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ εναντίον τη Δύση από τον ΟΗΕ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το δημοψήφισμα στα ουκρανικά εδάφη που ελέγχουν οι ρωσικέ δυνάμει με στόχο την ένωσή του με την Ρωσία. Παράλληλα, διαδηλώσει κατά τη μερική επιστράτευση ξέσπασαν χθε σε πολλέ πόλει τη Ρωσία με την αστυνομία να συλλαμβάνει τουλάχιστον 800 διαδηλωτέ. Εν τω μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από χτυπήματα σε ξενοδοχείο στη Χερσόνα, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για στοχευμένο χτύπημα. Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, καθώ παρά τι πιέσει που ασκήθηκαν στον Ερντογάν από Αμερικανού και συμμάχου στη Νέα Υόρκη να εγκαταλείψει τον αναθεωρητισμό απέναντι στην Ελλάδα, ο Τούρκο Πρόεδρος αλλά και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν στο δρόμο τη επιθετική ρητορική. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα διέρευσε σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση φωτογραφίε που τράβηξαν τουρκικά ντρόουν πάνω από Λέσβο και Σάμο, με τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα ενισχύει την στρατικοποίηση των νησιών. Οι διαδηλώσει για το θάνατο της Μαχσα Μινή επεκτείνονται εκτός των σύνορων με διαμαρτυρίες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Ισπανία, οι ακτιβίστριες Φεμέν συγκεντρώθηκαν μπροστά στην Ιρανική Πρεσβεία, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Η Φεμέν στο πλευρό των γυναικών του Ιράν». Το δικό τους μήνυμα για τον αγώνα των γυναικών του Ιράν έστειλαν εκατοντάδες Ιρανοί και Ιρανές από την Αθήνα. Συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα κρατώντας πλακάτ. Μάλιστα κάποιες γυναίκες έκοψαν τα μαλλιά τους στη μνήμη της αδικοχαμένης αμυνή. Στο σημείο αυτό το δελτίο μα ολοκληρώθηκε όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στι 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλου.